Και στο διάλειμμα ρωτήσαμε και ξαναρωτήσαμε όλοι μας, και εγώ αλλά και οι άλλοι, τον Μπάρι. Αυτά που λες είναι σημαντικά, είναι συγκλονιστικά. Έχει γραφτεί στο Ποθενέσχες ότι ο Μητσοτάκης έχει πάρει αυτό. Δεν μπορεί κανένας να απαντήσει ποια χρονιά έγινε. Ξέρεις ποια χρονιά έγινε πάρει, αν ήταν βουλευτής τότε, αν δεν ήταν. Γιατί μπορεί να μην ήταν βουλευτής όταν απέκτησε κάποια περιουσιακά στοιχεία, άρα να μην υπήρξαν στο Ποθενέσχες. Και εν συνεχεία, γιατί τα έγραψε στη γυναίκα δεν του, όταν χώρισαν, όταν έσμιξαν. Λοιπόν, για να, έχεις το, να, για να το ολοκληρώσουμε όμως. Ναι, ναι. Κατασκευαστής λοιπόν. Τώρα δεν είναι χωρισμένος όπως είπε, έτσι δεν είναι? Όχι. Ναι, τώρα δεν είναι. Ναι. Κατασκευαστής των πολυτελών κατοικιών και των Χριστοφοράκου Δεδρινού και της δικιάς του πολυτελής εκεί κατοικίας, εξοχικής κατοικίας, είναι ο Βαφιάδης. Τυχαίο, φαντάζομαι, και αυτό. Ποιος είναι ο Βαφιάδης? Κατασκευαστής. Το τυχαίο, κατασκεύαζε γιατί... την ίδια χρονιά και... Α, 23, κατασκεύαζε όλη τη παρέα. Και... Ναι. Αγροτεμάχη. Σε λοιπόν, ποιους κατασκεύαζε, είπαμε? Είπα στον Χριστοφοράκο, στον Δεδρινό, στην οικογένεια Δεδρινού και στον Κυριάκο με την Μαρέβα, που στην κυριότητά της πήρε την εξοχική αυτή κατοικία. Πάμε λοιπόν τώρα στο Ποθενέσχες. Γράψτε τώρα, παιδιά. Στο Ποθενέσχες του 2004. Ένας κατασκευαστής κατασκεύασε τρία σπίτια, ίσονται. Σπίτια είναι. Ναι, πολυτελείς κατοικίες εκεί. Ναι. Στον Άγιο Πέτρο, στην Τίνο. Στον Άγιο Πέτρο, στη γη αυτή. Ορίστε. Λέω στον Άγιο Πέτρο εδώ, στον κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Δεν φτιάχνουν καλυβάκια συνήθως εκεί. Επιγείως. Εκεί δεν φτιάχνουν καλυβάκια. Στον άλλο κόσμο. Ναι. Λοιπόν, ο ίδιος κατασκευαστής, λοιπόν, γράψτε, ο ίδιος κατασκευαστής έφτιαξε τρεις μονοκατοικίες. Όχι μονοκατοικίες, πολυτελείς βίλες έφτιαξε. Ήταν καλός μάστορας, ρε παιδιά, τώρα. Ναι, μπορεί να είναι εξαιρετικός. Δεν λέω εγώ, όχι. Οι εργολάβοι μοιράζονται τις περιοχές άλλωστε. Τυχαίο. Κάθε περιοχή έχει τον εργολάβο της. Μάλιστα. Έτυχε όλοι μαζί, αποφασίσαν, είχε τα λεφτά. Επειδή λέει πολλές φορές ο Κυριάκος ότι. Είχε προηγηθεί Ελλάδα, το τηλεφωνικό κέντρο. Ο Λεμονοστήφτης είχε προηγηθεί. Περίπου την ίδια περίοδο γινόταν. Μάλιστα. Η αγορά έγινε το 2002, αν δεν κάνω λάθος. 2002-2003. Άρα ήταν βουλευτής μου τότε. Δεν ήταν βουλευτής. Το 2004. Ναι, το 2004. Το 2002 που ήταν. Ήταν στην Εθνική Τράπεζα. Στην MBG, Διεθνή Εθνική Τράπεζα. Στην λοιπόν, MBG. Επειδή λοιπόν ο. Επί Πασό μπήκε στην Εθνική. Να το πω λιγάκι, σας παρακαλώ. Με ΑΣΕΠ. Ναι, να το πω λιγάκι, επειδή είναι και αυτό. Διεθνή Σύμβουλο στην Εθνική Τράπεζα. Επειδή είναι και αυτό στοιχείο του ρεπορτάζ. Και έχει την αξία του. Λέω λοιπόν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει πολλές φορές ότι έχει δουλέψει 10 χρόνια στην Ελλάδα πριν μπει στην πολιτική. Εγώ γνωρίζω ότι ήρθε στην Ελλάδα σε μια εποχή που ήταν πρωθυπουργός ο Σιμίτης και διοικητής της, της τράπεζας, της Εθνικής Τράπεζας, ο Καρατζάς. Πασόκ. Ήταν και αυτός που την ίδια εποχή που θα πρέπει να δούμε αν υπήρχε χαρτοφυλάκιο ή όχι στη Μαρέβα. Όχι, να δούμε και την ΜΤΕΦ. Να δούμε και του φιλιά εκείνη πωλήσεις, την εποχή. Να δούμε πολλά πράγματα να δούμε εκείνη την εποχή. Από το πάρει τόσο πολύ προϊστορία, να το πάμε και εκεί. Δεν μιλάω τώρα για το σφινιά. Μπορούμε να ρίξουμε άλλα 100 ονόματα στο τραπέζι. Όχι, όχι, όχι. Μιλάμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όπως όταν κάνεις ένα ρεπορτάζ εσύ, δεν πετάγομαι, δεν θα ήθελα, Σπύρο. Συμπληρώνει, δεν πετάχτηκε. Όχι, δεν με ενδιαφέρει ο σφινιάς. Εμένα με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Όχι, λέει για το χαρτοφυλάκιο που είπε. Το χαρτοφυλάκιο που είχε εκείνη την εποχή εθνική, ας πούμε, ο Καρατζάς και αυτό που διαχειριζόταν. Λοιπόν, για να σε λέω, αν είχε χαρτοφυλάκιο η Μαρέβα. Δεν ήταν ποινικό αυτό. Και πόσο. Πάντως μπήκε τότε ο Κυριάκος, συγγνώμη, Πάρη. Εγώ λέω τα στοιχεία που υπάρχουν, ας ψάξει ο εισαγγελέας τι είναι μεμπτό, τι δεν είναι μεμπτό. Συγγνώμη, Πάρη. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Μπήκε, είχε γίνει προκήρυξη και είχε το καλύτερο βιογραφικό. Μπήκε με ΑΣΕΠ. Γιατί εγώ θυμάμαι τότε ότι οι Νεοδημοκράτες τρώγανε καρπαζές. Τρώγανε καρπαζές οι Νεοδημοκράτες. Οι Νεοδημοκράτες είχαν κλειστές πόρτες τότε. Και ως πρωθυπουργού ήταν, Νίκο, τώρα. Και αυτό τι σημαίνει. Πώς. Δηλαδή, επειδή ήταν γιος πρωθυπουργού. Γιατί τώρα πάει στις καθαρίστριες ο Κυριάκος και ζητάει αξιολόγηση ο Κυριάκος. Όχι, να, να δούμε ποιος τον αξιολόγησε, τον Κυριάκο. Κατάλαβε. Είναι το σωστό. Άντε αυτό τώρα από εκεί. Άντε. Πολιτικά, στο πολιτικό σχόλιο. Σε παρακαλώ. Που είπε τώρα, έρχεσαι και μας κουνά στο δάχτυλο. Να κάνεις αξιολόγηση. Άντε τώρα. Αυτό... Όχι ότι μπήκε τώρα διευθύνων σύμβουλο στην Εθνική. Αυτό που είπε ο Σπύρος. Για αξιολόγηση. Γιος πρωθυπουργού, ποιος το είπε. Ο Σπύρος.
Εμείς τα, ενώ τα άλλα παιδιά είναι γύρα γιάδων. Τι αγάπη, αυτό είναι. Είναι γύρα γιάδων. Συνέχισε, βρε, πάρει συγγνώμη. Γεια, γεια, συνέχισε. Στην Εθνική Τράπεζα, σε ποιο τομέα πήγε? Πού να ξέρουμε, ρε παιδί μου. Χαρτοφυλάκι αυτό. Εθνική συμμετοχή. Σε κατάστημα τραπέζι πήγε, ρε παιδί μου. Εδώ ο άλλο διόρισε την κόρη του επί Καρατζά και πήγε και διορίστηκε τώρα ο ίδιο επί Σαμαράτο. Και πήγε την κόρη του στην Εθνική Ασφαλιστική. Για να μην γίνει το σκάνδαλο τώρα. Κάτσε εμά τα μπερδεύει. Ναι, ναι. Ποιο είναι αυτό, θα μα πει τώρα. Επειδή εκείνη την εποχή υπάρχουν πολλέ δραστηριότητε, καλό είναι να γίνει ένα ευρύτερο έλεγχο. Τώρα να πάμε στο πόθεν έσχεση. Τι δραστηριότητε. Τι δραστηριότητε, συγγνώμη. Τη εθνική. Στον τομέα που η εθνική. Εθνική Venture Capital. Α, εκεί τι έκανε όταν ήταν αυτός, τι έκανε στον πόλεμο Θανάση. Τι πολλούσε, εκείνος παράλληλα αν αγόραζε, αν πολλούσε. Κύριε Κορτσίδη, θα ρωτήσω κάτι. Κάτσε, ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Αν υπάρχει inside ενημέρωση, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν φουσκώναμε τις μετοχές και πουλάγαμε και μετά ο Κοσμάκης μπήκε μέσα, δεν πρέπει να το ξέρουμε ηθικά τουλάχιστον, ακόμα κι αν δεν υπάρχει ποινικό πλέον. Σκιές πάντως για τον Κυριακό, εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν. Εγώ και εγώ δεν έχω ακούσει. Εγώ παλιός συντάκτης του χρηματιστηρίου. Εγώ λοιπόν σας λέω, όχι μόνο για τον Κυριάκο, για εκείνη ακριβώς την εποχή, ότι γνωρίζω, γιατί έχω γράψει στην αξία εκείνη την εποχή για τους γαλάζιους και πράσινους traders και γίναν γαργάρα στην πορεία όλα αυτά, γιατί φρόντισε ο κύριος Σιμίτης να τα εξαφανίσει στη Βουλή. Γνωρίζω λοιπόν ότι υπήρχε inside ενημέρωση. Μεταξύ αυτών και ο κύριος Καμένος δεν έχει δικαιολογήσει ποτέ πώς έπαιξε 1 εκατομμύριο βιοσόλ, διότι εγώ το έχω αποκαλύψει αυτό. Στην αξία. Είπες για να είμαι πολύ συγκεκριμένος. Ένα εκατομμύριο βιοσόλ. Αγόρασε και πούλησε. Βιοσόλ. Έτσι. Και επειδή, λοιπόν, ολοκλήρωσες για να πάρουν το λόγο και επειδή, οι άλλοι. Επειδή, για να ξέρουμε τι λέμε, γιατί μπορεί να παρέμβει ο κύριος Καμένος, όπως του είχα πει και τότε, γιατί αρχικά με είχε απειλήσει τότε να μου κάνει μήνυμα εισαγωγή, του είχα πει καμία αντίρρηση, προχώρησε σε όποια ενέργεια νομίζεις. Όταν αγοράζεις κάτι το πρωί, καταρχάς σου δίνει 2 ευκαιρίες για να πατήσεις το OK. Άρα γνωρίζεις ότι εκείνη την ώρα αγοράζεις. Μάζεψε το λίγο, τόσα εκατομμύρια μετοχές. Λοιπόν, δεν τις πουλάς το μεσημέρι που άλλο κάνει να μας πεις τα limit up. Λοιπόν, έλεγα για το πόθεν έσχες. Έχει για το πόθεν έσχες. Έχει για το πόθεν έσχες. Το πόθεν έσχες του 2004. Λέει λοιπόν ότι είχε από εισοδήματα 416.610,31 ευρώ. Πότε? Το 2004. 400.000 ευρώ. 416.610,31 από ευρώ. Εισοδήματα. Μπράβο, Κυριακό. Από εισοδήματα. Μπράβο. 84 τετραγωνικά διαμέρισμα στην Νέα Υόρκη αξίας 447,99,94. Μπράβο. Δεν ξέρετε ότι είναι η προς οικογένεια. Εγώ δεν το ήξερα. Εγώ είχα διαβάσει ένα βιβλίο της Μαρίκας που έλεγε ότι ήσαν φτωχοί. Είχε πάρει τον Μητσοτάκη φτωχό. Το 2005, θα σας πω και από αυτού. Τι ψέματα είπα. Έχω πάρει τη συνέντευξη της Μαρίκας που είχε πει την ιστορία της ζωής τους. Και τι είχε πει. Για το περιοδικό Γυναίκα. Λοιπόν, το 2005... Ο Κωστής Στεφανόπουλος. Δηλώνει 94.768.000 από εισοδήματα. Επέσανε. Δηλώνει τα ίδια διαμερίσματα, αλλά καταθέσεις 621.591. Τώρα που είναι όλο αυτό, τώρα το μέλλον. Γιατί... Διευκρινίζει λοιπόν ότι στις 605.000 είναι από εκποίηση κληρονομιωτέου ακινήτου στις ΗΠΑ οι 358.000 και οι 247.000, και εδώ έχει την αξία του αυτό, είναι από συμφωνία διανομής αποκτημάτων στο γάμο. Ξαναπες το αυτό, όπα. Αυτό εδώ κάτσε. Για ξαναπες το αυτό. Είναι 247.000 ναι. Συμφωνία διανομής αποκτημάτων στο γάμο. Τι σημαίνει αυτό, ρε παιδί? Ότι όσα απέκτησε μέσα στο γάμο ή πριν το γάμο, συμφώνησε με τη σύζυγό του. Προφανώς. Ναι, και του δώσε λεφτά ή τέτοια. Να τα μοιράσουν. Και το μερίδιο που θέλει να δηλώσει είναι αυτό από τη διανομή. Συγγνώμη, δηλαδή τι σαν τα αυτά, ρε, εσύ και τα μοιράσαν, σπίτι του τα είχαν. Τι θα πει συμφωνία διανομής? Ότι πώς απέκτησαν καταρχάς από κοινού κάτι, ναι, το οποίο μοιράσαν μετά. Το πουλήσανε, είναι από πώληση. Προφανώς, τι να σου πω. Μπορεί να είναι καταθέσει, μπορεί να είναι χρήματα. Δίνει ο νόμος το δικαίωμα αυτό. Μπορεί να πούλησαν κάποιο ακίνητο. Αλλά εδώ πέρα έχει. Ωραία, τα ερωτήματα ποια είναι, πάρει. Έχει την αξία του να δούμε και το χαρτοφυλάκιο της Μαρέβας, αν αυτό μετά μοιράστηκε ή όχι. Εμείς γιατί να τα δούμε όλα αυτά? Πώς αυτό αποκτήθηκε. Έχουμε να καταγγείλουμε κάτι, βρε παιδί μου, ένα λεπτό. Γιατί λέμε να δούμε το ένα, να δούμε το άλλο, να δούμε το άλλο.
Ένα είναι λοιπόν ότι υπάρχει μια μεγάλη περιουσία. Σωστά. Την αποκτά κάποιος, γεννιέται και την αποκτά. Ξαφνικά. Μα έχει πλούσιο μπαμπά και ο μπαμπά σου, α πούμε, τόσα χρόνια. Ο Μητσοτάκης τώρα δεν ξέρουμε ότι είναι πλούσια οικογένεια. Ε? Δεν το ήξερε εσύ παλιότερο δηλαδή. Από εμά ότι είναι πλούσια οικογένεια. Δηλαδή ο Μητσοτάκης γράψει, είχε αυτή την περιουσία, θε να πει. Όταν ξεκίνησε την πολιτική, όχι αυτό λέει ο Νίκο. Όταν ξεκίνησε δεν ήταν φτωχό. Το έλεγε και η Μαρίκα, το έλεγε και ο Μητσοτάκης. Μετά όμω, σαν πολιτικό, απέκτησε περιουσία. Γιατί ο άνθρωπος έκανε οικονομίες, ήταν οικονόμος. Και γι' αυτό ήταν και υπουργός συντονισμού. Ήταν μετέξει, ας πούμε, την Ελλάδα. Από εκεί και έπειτα, λοιπόν, αγαπητέ Νίκο, έφτιαξε την Ελλάδα, έγινε και πρωθυπουργός. Είδαμε πώς έγινε η Ελλάδα. Έκανε και τον κύριο Μητσοτάκη, έκανε και την κυρία Ντόρα. Φτιάξανε μεγαλύτερη περιουσία. Η κυρία Ντόρα, φυσικά, δεν μπήκε στην πολιτική, δεν έγινε πρωθυπουργός. Αυτό που ήθελε, ο διακάτης της πόδου δεν έγινε. Παρ' όλα αυτά, έκανε ένα πλούσιο γάμο με τον κύριο Κούβουλα. Γι' αυτό δεν μιλάμε, ας πούμε, και τίποτα το μεμπτό για την κυρία Μπακογιάννη. Όσο αφορά όμως και τον κύριο Μητσοτάκη, πραγματικά υπάρχει όχι μαύρες γραμμές ή κόκκινες ή ό,τι θέλουμε να πούμε, ότι αυτό νομίζω ότι είναι ένα θέμα το κάποια στιγμή πρέπει να το διερευνήσει. Δεν ξέρω, η Βουλή, ο υπεύθυνος του πόθεν έσχες και ούτω καθεξής. Αν αυτά τα που λέει ο Πάρης και όπως προκύπτουν από το ρεπορτάζ του Πάρη. Αν και όπως αυτά που προκύπτουν από το ρεπορτάζ, είναι πραγματικά. Γιατί εκεί πραγματικά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αν δηλαδή έχω 24 στρέμματα στην Τίνο, αν έχω offshore εταιρείες στον Άγιο, πώς τον είπες, Δεντίκιο, πώς τον λένε, Δέντικο, πού ήτανε. Πού ήτανε. Βικέντιο. Πού είναι αυτός ο Άγιος. Βικέντιος. Καθολικός είναι. Τέλος πάντων, αν έχουν λοιπόν όλα αυτά, πραγματικά χρήζουν, ας πούμε, έρευνα. Μα. Από εκεί και έπειτα. Εσύ ο παλιός να πάρω μια γνώμη, σε παρακαλώ, και από τον Μπρίτανη εκεί πέρα. Να το κλείσω. Όλα αυτά δεν θα είχαν καμία αξία αν αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήταν υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Η Ντόρα είναι μαζί του. Διότι ακούω επίσης ότι ο Αλέξης Τσίπρας προτιμάει τον Βαγγέλη Μημαράκη και με αυτόν θα έχει πιο εύκολο ρόλο κτλ. Είναι μια αντίστοιχη καραμέλα με αυτή που λεγόταν ότι αν συμμετέχουν πάρα πολλοί στη Νέα Δημοκρατία και πάνε να ψηφίσουν, θα βγει ο Τζικώστας ή ο Κυριάκος ή ο άλλος. Λεγόταν, όντως. Να ακούσουμε και το Γιάννη, σε παρακαλώ, πάρει ένα λεπτό. Να το ολοκληρώσω. Όταν λοιπόν έχεις πολλά τρωτά σημεία, αν πράγματι υπάρχουν τρωτά, αν όλα αυτά δεν έχουν διευκρινιστεί, αν όλα αυτά απλά κρατιούνται στο πλάι. Λοιπόν. Πάρη, έγινε. Υπάρχει Γιάννη, με πιέζει ο χρόνος, Πάρη μου. Με πιέζει ο χρόνος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όποτε θέλει να απαντήσει σε αυτά, εδώ, από αλλού, από όπου θέλει, είναι ευπρόσδεκτες οι απαντήσεις του. Να έρθει να κάτσει σε αυτή την καρέκλα να απαντήσει με όποιο τρόπο θέλει. Με όποιο τρόπο θέλει. Οφείλει να απαντήσει όμως. Γιάννη. Η Ντόρα Μπακογιάννη, δεν είναι τυχαίο ότι δεν έκανε καμία δήλωση ποτέ στήριξη στις υποψηφιότητες του αδερφού της. Και εγώ ξέρω ότι είναι μια οικογένεια ενωμένη οι Μητσοτάκηδες και δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο ότι η Ντόρα ήταν αντίθετη, κάθετη στο να κατέβει υποψήφιος για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας ο αδερφός της και δεν έκανε δήλωση στήριξης του. Προφανώς, ακούγοντας το ρεπορτάζ του Πάρη, αρχίζω να καταλαβαίνω και να εξηγώ γιατί η Ντόρα δεν έκανε δήλωση στήριξης του αδερφού της. Επιπλέον, ο Χριστοφοράκος είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο από μόνος του για τον τρόπο που έφυγε, για τον τρόπο που κρύβεται, για τον τρόπο που δεν λογοδότησε. Υπουργός Εξωτερικών είναι τώρα. Ένας από αυτούς που κρύβονται ακόμα, αγαπητές συνάδελφε, είναι ένας Καραβέλας, για τον οποίο δεν μιλάει ποτέ κανείς μέχρι τώρα. Κάπου εκεί. Ναι, δεν ξέρω αν στην Ουρουγουάη, μπορεί να είναι και στην Αθήνα, μπορεί και στη Γερμανία. Σωστά, εντάξει, μπορεί να είναι και στη Γερμανία. Επίσημα στην Ουρουγουάη έφυγε. Ναι. Το επίσημα. Εντάξει. Ο Καραβέλας ήταν ένας μεγάλος διανομέας χρημάτων. Δεν είναι καθόλου τυχαία όλα αυτά που συμβαίνουν. Ο Δενδρινός πέθανε ξαφνικά. Εκεί που είμαστε στα γραφεία, μαθαίνουμε ότι βρέθηκε σε ένα αυτοκίνητο ένας άνθρωπος νεκρός. Εγώ έπαθα σοκ. Μέσα σε αυτοκίνητο πέθανε. Εγώ έπαθα σοκ όταν μου είπαν ότι είναι ο Δενδρινός, γιατί θεωρούσα ότι αυτός ο άνθρωπος προσέχει ιδιαίτερα τον εαυτό του, γιατί ήταν σε πολύ σημαντικά κομμάτια της ορχήστρας της Siemens. Στέλεχος, όπως ήταν ο Χριστοφοράκος, όπως ήταν ο Καραβέλας. Μου πέρασαν σκέψεις τότε, όταν έμαθα ότι ξαφνικά βρέθηκε νεκρός. Και επειδή είχαμε κάνει διάφορες έρευνες και ξέραμε πού και πώς είχε αναμειχθεί, μου πέρασαν διάφορες σκέψεις. Δεν επιβεβαιώθηκαν αυτές ποτέ από την αστυνομία. Θεωρήθηκε ότι είναι ένας θάνατος. Πέθανε μέσα στο αυτοκίνητο. Βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητο. Ναι. Είπαν διάφορα. Εγώ έκανα 2-3 έρευνες τότε για να δω
αν ήταν φυσιολογικό. Γιάννη, να ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Δενδρινό, Χριστοφοράκο, οι γυναίκε του, η γυναίκα Καραβέλας, του Μητσοτάκη. Καραβέλας είναι. Πάνε και αγοράζουν μαζί και χτίζουν σπίτια και κάνουν μαζί αυτό τώρα δηλαδή. Και παίζουν μπυρίμπα, ας πούμε. Δεν είναι αυτό που είπε ο Πάρης για το αν έχουν τον ίδιο κατασκευαστή. Και αν αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία πρέπει να ξεπεράσουμε για να πούμε τυχαία είναι. Όχι. Το αγοράζουν, λέει, Siemens, να κάνουν μια κατάτμιση που δεν... Νίκο, είναι σαφή τα πράγματα. Η Siemens είναι μια μεγάλη εγκληματική οργάνωση στη δράση της στην Ελλάδα. Δεν είναι μια εταιρεία. Είναι μια εγκληματική εσύ οργάνωση. Εσύ έκανες δουλειές με τη Siemens. Ποτέ. Ποιος θα έκανε δουλειές. Πρέπει να είσαι πολύ σημαντικός ή να έχεις επιχειρήσεις ή να κάνει να ασχολείσαι με τις κρατικές. Δηλαδή άλλος βουλευτής, ρε παιδί μου, από τη Βουλή, εγώ από το 89 έχω γνωρίσει 600-700 βουλευτές έχουν περάσει. Όσα χρόνια είμαι εγώ. Άλλοι γιατί δεν πήγανε να αγοράσουν από εκεί λεμονοστίφτες, τηλεφωνικά κέντρα. Η Siemens είναι ένας πολυπλόκαμος εγκληματικός οργανισμός. Έχει αναμειχθεί από τα υποβρύχια μέσω άλλων παρένθετων εταιριών. Αυτά που δεν ερευνούν μέχρι Πέτρο, τώρα. Λέει, αυτά που είναι κατηγορούμενος τώρα, είναι κατηγορούμενος και ο Γερμανός μεθαύριο, οι γνωστές. Όποιος υπάρχει ένα πόρισμα στα υποβρύχια. Το πόρισμα αυτό το έχω εγώ. Το πόρισμα αυτό το αποφεύγουν οι εισαγγελείς. Όπως ο εξαποδό το λιβάνι. Να μην το ακουμπήσουν. Γιατί έχει ονόματα. Βεβαίως. Έχει ονόματα. Έχει, λέει, ο Ντάσκας, ο Νικολόπουλος, ο Κουρτζίδης, η εταιρεία Τάδη, η εταιρεία Τάδη. Όπως είπε ο Πάρης προηγουμένως για εταιρείες. Τέτοια πράγματα. Είδες, είχε έρθει διαβασμένος ο Πάρης. Και είναι καραμπινάτο. Δεν τα έβγαλα από το μυαλό του ο Πάρης. Έλεγε νούμερα. Ναι, είναι... Εσύ έχεις να μας πεις ποιος λέει αυτό το πόρισμα. Ή απαγορεύεται και αυτό. Όχι, καθόλου δεν απαγορεύεται. Απλώς δεν ήμουν προετοιμασμένος να συζητήσετε αυτό. Έχω το πόρισμα να το φέρω θυμάσαι μαζί. Θυμάσαι κανένα καλό παιδί, ρε παιδί μου. Τα μεγαλύτερα. Γιάννος Παπαντονίου. Τους έχει μέσα. Έχει. Τι κάνανε στις επιτροπές τους. Αυτοί οι συνδικαλιστάδες που ήταν τότε στα ναυπηγεία. Πού είναι αυτοί. Πού είναι εκείνος ο νομάρχης ο Μίχας που ήταν με αυτό. Έχει συγγενείς ο Μίχας. Με ποιους συμπεθέρεψαν οι συγγενείς του Μίχα. Είναι μη. Λοιπόν, εγώ θέλω Νίκο, να πω ότι και είναι γνωστός τους και στην Ομίγυρη και στον κόσμο που παρακολουθεί την εκπομπή ότι δεν ανήκω στη Νέα Δημοκρατία ούτε μητσοτακικός είμαι, κάθε άλλο παρά φιλελεύθερος κτλ. Ότι δεν μπορούμε να δαιμονοποιήσουμε για ό,τι έχει συμβεί από την οικογένεια Μητσοτάκη ή στο πολιτικό μας σύστημα τον Κυριάκο. Και για το αν τον στηρίζει τώρα ή όχι, τι να κάνουμε τώρα. Ή αν έλαχε στον Κυριάκο η τύχη να γίνει αυτός αρχηγός, κάτι που δεν κατάφερε τώρα με τις επιλογές της. Το βλέπεις να γίνεται. Εγώ θεωρώ ότι είναι ανοιχτό το... Και θέλω να σας ανοιχτό πω... Ανοιχτό ποιο, όπα. Ανοιχτή μάχη. Δεν θεωρώ ότι έχει κρυθεί το αποτέλεσμα. Πάνω από 33% δεν θα γράψει. Ωραία, θα το δούμε. Εγώ το καταθέτω σήμερα, έτσι. Η εφημερίδα μας, χωρίς να είναι εξειδικευμένη στο ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας, 12 Νοεμβρίου γράφαμε ότι ο Κυριάκος θα είναι δεύτερος και θα μπει στο δεύτερο γύρο. 12 Νοεμβρίου. Πριν το φιάσκο της 23ης. Συμφωνείς με την πολιτική φιλοσοφία του Μητσοτάκη? Πώς? Είστε έτσι λίγο κοντά. Τώρα τι είπα εγώ, ρε, εσύ? Όχι, είπες την καταγωγή σου, μας είπες, παιδί μου. Την καταγωγή σου. Λες, παιδιά, εμένα η καταγωγή μου. Πριν μου κάνεις την προβοκάτσια, έχω απαντήσει ότι πολιτικά και ακριβώς. Λοιπόν. Δηλαδή πιο κοντά εσύ ως κοινωνιστής, ρε παιδί μου, πιο κοντά από τους δύο. Με τέτοιο, με κοινωνικό, ας πούμε. Εγώ λέω, κύριε Νικολόπουλε, ότι όταν έχει κάποιος κάτι να πει, πάει στον εισαγγελέα. Αυτό λέω. Αυτό έλεγε ο Σιμίτης. Δεν υπέρασπιση. Εσύ δεν πας στον εισαγγελέα. Όχι. Εσύ τα γράφεις εδώ. Μη λες εσύ τώρα πάει στον εισαγγελέα. Γι' αυτό το τελευταίο διάστημα για μας φημώσουν. Ο Τσίπρας έκανε λάθος που είπε. Το τελευταίο διάστημα για μας φημώσουν. Ο Τσίπρας έκανε λάθος που είπε για τον Παπασταύρου. Έρχεται μία αγωγή πίσω από την άλλη. Και δεν περίμενε τον εισαγγελέα. Τώρα γράφει, άκου τι λέει. Γράφει, άμα θέλετε να ακούσετε και σε αυτό το φίλο. Αυτή η κυβέρνηση έχει για τον κύριο Παπασταύρου. Εκτός όμως λέει από την υπόθεση Χαρδούβελη, όχι πάρει. Και σας έλεγα. Γράφει. Ότι λοιπόν, να πει κάτι και ο Σπύρος με ειδοποιώνει ότι φτάνουμε στο τέλος. Εγώ αυτό που θέλω να πω. Εάν θέλετε για την υπόθεση Παπασταύρου, πάντως, πάρτε το σημερινό φύλλο. Σύντομα η δικαιοσύνη αναμένεται να ασχοληθεί με την υπόθεση Παπασταύρου και τα 5 εκατομμύρια ευρώ της λίστας Λαγκάρντ. Αυτή η λίστα ακουμπάει το Σαμαρά και γι' αυτό ο Σαμαράς δεν θέλει το Μεϊμαράκι. Αυτό είναι η πολιτική συζήτηση κατά τη γνώμη μου. Δεν θέλει το Μεϊμαράκι. Ποια λίστα? Η ιστορία Λαγκάρντ και όχι μόνο.
ακουμπάει. Και όχι μόνο. Και η υπόθεση Χαρδούβελη, για την οποία τον κάλεσε ο εισαγγελέας προχθές και δεν είπαμε κουβέντα. Να το πούμε σε αυτό, συγγνώμη. Με ειδοποιούν, θα φτάσουμε και δεν θα προλάβει. Γι' αυτό, επειδή ο Μεϊμαράκης δεν εγγυάται στο Σαμαρά πολιτική κάλυψη, δεν εγγύθηκε και καλά κάνει, ασφαλώς. Γι' αυτό δεν θέλει με η Μαράκη στη Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράκης. Είδατε, μάθαμε, εγώ πάντως έμαθα απόψε πράγματα που ειλικρινά δεν τα ξέρα. Όχι, πάρει. Έχουμε δύο λεπτά, πρέπει να μιλήσει και ο Σπύρος. Πρέπει να μιλήσει ο Σπύρος. Μα να μην μιλήσει ο Σπύρος. Η μάχη και αυτός που εγγυάται ότι δεν πρόκειται να καλύψει αυτή την πλευρά είναι ο Καραμαλής. Να μιλήσει ο Σπύρος. Το κλείνω. Και σας λέω λοιπόν, και αυτό κρατήσατε το επίσης στο ρεπορτάζ, ότι χωρίς Καραμαλή, ο Μεϊμαράκης δεν θα ήταν υποψήφιος, λοιπόν, διότι τον πίεσε και ήταν. Σπύρο. Ακριβώς. Μεϊμαράκης εσύ, αλλά τέλος πάντων. Μένω λοιπόν στα πάρα πολλά εκατομμύρια τα οποία ακούστηκαν σε αυτό το τραπέζι πάνω εδώ. Αυτά τα εκατομμύρια λοιπόν, είτε ήταν της Μαργαρίτας, είτε της Μαρέβας, είτε του Δενδρινού, είτε του, ξέρω εγώ, του Κερατά, οποιοδήποτε Χριστοφοράκο, οποιοδήποτε. Κερατά, κερατά. Δεν με νοιάζει, όπως θες. Στις καλές οικογένειες δεν υπάρχουν κερατά. Εντάξει, δεν με νοιάζει. Λοιπόν, και δεν λέω για τους κυρίους, ας πούμε, αυτούς σε καμία περίπτωση δεν ξέρω τίποτα, έτσι. Λοιπόν, είναι στη ρήμη του λόγου. Λες να σου κάνει λοιπόν, ο ξέρω, εγώ δεν ξέρω καθένας. Ότι τον κερατά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν αυτά τα πολλά εκατομμύρια τα οποία πέσανε εδώ πάνω σε αυτό το τραπέζι, αυτά τα κλαίει ο ελληνικός λαός. Ακριβώς. Και αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Ότι αυτά τα εκατομμύρια τα πήρανε κάποια σαν πολιτικό χρήμα, ήταν πολιτικό χρήμα, τα οποία τα πήρανε μέσα από τον έρημο και ρημάξανε τον Έλληνα. Και αυτή τη στιγμή καθόμαστε και συζητάμε και κάποιοι από αυτούς είτε δεν είναι κυβερνάνε ή κυβερνούσανε ή θέλουν να κυβερνήσουν. Σπύρο, άρα λοιπόν, με συγχωρείς ένα δευτερόλεπτο και θα συνεχίσεις. Έλεγα πάντα, όταν ήμουνα στην πρωινή εκπομπή, όταν είμαστε εδώ, μου έκανε εντύπωση γιατί κατέβηκε εκείνο που το βλέπαμε σε όλα τα πρωινέδικα. Φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Το Μαξί μου ακούει. Τα κλεμμένα θέλουμε να γυρίσετε πίσω. Αυτό που λέει ο Σπύρος. Αν είναι δικά τους, να τα φάνε και να τα χαρούν οι άνθρωποι. Αλλά αδερφέ, δεν βγαίνει ρε με μια θητεία ρε. Δεν βγαίνει ρε. Έτσι, ναι. Δεν βγαίνει τέτοια περιουσία. Μην τρελαθούμε. Και είναι αυτοί που βγήκανε να μιλήσουν για τους δεσποτάδες. Γιατί εναντιωθήκανε λέει. Γιατί εναντιωθήκανε στο σύμφωνο. Οι δεσποτάδες, ο Πειραιός μοίρασε 6.000 φαγητά. Εσείς πόσα ρε δώσατε τώρα Χριστούγεννα. Ένα πιάτο φαΐ δώσατε όλοι εσείς. Που είσαστε υπέρ των δικαιωμάτων, των ομοφιλοφίλων. Να χαθείτε από εκεί. Και μετά δώστε ένα πιάτο και να μιλήσετε για τον Αμβρόσιο και για τους Αμβρόσιους. Δεν εκέδες ξεχάνω τι λέγε ρε Σπύρο. Άντε, ανταπάρετε μαζί σας κι εσείς. Στον Άγιο Πέτρο. Ανταπάρετε μαζί σας ρε. Όλα αυτά. Για ποιους ξεσπάς τώρα. Έλα, γιατί για αυτούς που κάνουν τους προοδευτικούς. Είναι προοδευτικοί αυτοί. Ήτανε Χριστούγεννα και αμφιβάλλω αν δώσαν ένα πιάτο φαΐ. Αν πήγαν σε ένα ίδρυμα. Και τα βάζουν με τους άλλους. Που δώσαν όλη τη ζωή τους και που κάνουν αυτό κάθε μέρα. Άντε τώρα. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε και άλλο ένα πρόβλημα, ας πούμε. Ποιος είναι προοδευτικός και ποιος δεν είναι προοδευτικός. Πρέπει να κλείσουμε. Δεν έχουμε λύξει ποτέ. Αλλιώς θα σου πάσουμε μεγαλύτερη φωτιά. Για να λύξουμε λοιπόν αυτό το θέμα. Ότι αυτά τα χρήματα, όπως είπες και εσύ, αν τα έχουν βγάλει από την δουλειά τους, καλά κάνουν και να τα φάνε. Αν είναι όμως που είναι δυστυχώς πολιτικό χρήμα και ξέρουμε την ιστορία της Siemens. Την έχω αποκαλύψει, το έχουμε συζητήσει. Ακόμα περιμένουν στην εισαγγελία της Βαυαρίας 1156 σελίδες που γράφει μέσα αναλυτικά ο Χριστοφοράκος έναν ποιος θα έχει πάρει. Είναι αυτό ξαναεπαναλαμβάνω πάλι η μήνυση η οποία είχε κάνει η μητρική η Siemens στην θηγατρική στο Χριστοφοράκο για υπεξαίρεση μίζας, αν είναι δυνατόν. Όλα αυτά λοιπόν είναι γραμμένα εκεί πέρα. Περιμένουμε και πιστεύουμε ότι αυτή η κυβέρνηση με τους υπουργούς, τον κύριο Παπαγγελόπουλο που κάνει σωστά τη δουλειά του, ότι θα τα δούμε όλα αυτά. Λοιπόν. Και αν αληθεύουν αυτά τα οποία λέει, μάλλον όχι αληθεύουν, αν αποδειχθούν και αυτά τα οποία λέει τόση ώρα ο Πάρης, τι να πω, ξέρω, ο Θεός βοηθός. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε σήμερα μαζί μας, χρονιάρες μέρες, αλλά ναι, νομίζω ότι οφείλουν όλοι. Και να δείχνουν που έλεγε για τη γυναίκα του Κέσσαρα και να είναι. Και το Μαξί μου, ας μην κάνει το ίδιο. Αν νομίζει ότι μπορεί να κρατά ομήρους κάποιους ή μια παράταξη όμηρο ή την αντιπολίτευση όμηρο και γι' αυτό δεν κινείται μετά από όσα ακούστηκαν χτες και σήμερα από αυτήν εδώ την εκπομπή, δεν κάνει καθόλου καλά. Χρόνια πολλά.